τραυματισμού της στη Σκιάθο, χτενίζουν με προσοχή οι ιδιωτικοί ερευνητές, τους οποίους έχει ορίσει η οικογένεια, προκειμένου να βρεθούν όλα τα κομμάτια του παζλ. Συγκεκριμένα πέσαν στο σημείο εκεί που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Σηκώθηκαν, τυνάχτηκαν, ρώτησαν αν χτύπησε κάπου. Απάντησε αρνητικά ότι δεν έχω χτυπήσει κάπου. Και συνέχισαν για περίπου 100-200 μέτρα είναι η παραλία. Ξαφνικά λιποθύμησα στην ξαπλώστρα. Όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς της άτυχης Σόνιας, ο θάνατός της δεν ήταν αποτέλεσμα τροχαίου, αλλά επήλθε μετά από χτύπημα που δέχθηκε σε προγενέστερο χρόνο. Έχει προέρθει χτύπημα στο κεφάλι από δεξιόχειρα άντρα, διότι τα ευρήματα των αιματωμάτων που είχε η Σόνια στην αξονική που βγάλαν στο νοσοκομείο του Βόλου δικαιολογούν το χτύπημα με γροθιά και όχι το χτύπημα από πτώση από μηχανάκι. Ο εντοπισμός του ανθρώπου που χτύπησε την όμορφη Σόνια, οδηγώντας την στο θάνατο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των συγγενών της, είναι θέμα χρόνου. Όπως λένε, η μαρτυρία κατοίκου του νησιού για όσα συνέβησαν τη νύχτα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2015 θα αποδείξει πως η 39χρονη ξυλοκοπήθηκε λίγη ώρα πριν ανέβει στο μηχανάκι για να πάει με τους φίλους της σε γειτονική παραλία. Αναφέρομαι στον μάρτυρα τον οποίο εντοπίσαμε και ο οποίος, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό άτομο. Η οικογένεια της Σόνιας